Το τελευταίο 24ωρο, Νίκη, καταγράφηκαν στη χώρα μας 599 νέα κρούσματα. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 328 οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ δυστυχώς 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. Διεξήχθησαν 35.039 τεστ που μας επιτρέπουν να έχουμε μια καλή εικόνα της επιδημιολογικής επιτήρησης. Για μια ακόμη μέρα όμως αυτά τα τεστ δείχνουν ότι την πρωτιά στα κρούσματα έχει η Αττική, αφού καταγράφηκαν 228 νέες μολύνσεις στο Λεγκανοπέδιο, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 69 κρούσματα. Πρέπει να σου πω ότι εντύπωση προκαλεί ότι και στη σημερινή έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας υπάρχει ένας αστερίσκος. Αυτή τη φορά όταν αναφέρονται στα κρούσματα των Τρικάλων. 16 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων, όπως γράφει όμως στην έκθεση του ο ΕΟΔΗ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και κρούσματα προηγούμενων ημερών που δεν είχαν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρό COVID. Επομένως, Τρίκαλα όπως Κοζάνη, γιατί αυτόν τον αστερίσκο χθες τον είδαμε δίπλα στην Κοζάνη. Για τα κρούσματα αυτής της περιοχής, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε.